παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του 66ου Φεστιβάλ Φιλίππων με τον τίτλο «Αφανείς ήρωες». Το πρόγραμμα ξεκινά την Παρασκευή 23 Ιουνίου με τις παρουσιάσεις του 7ου Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος. Ακολουθεί την 5η 6 και την Παρασκευή 7 Ιουλίου. Δράση στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουλίου ανεβαίνει στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα. Το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Ιουλίου Εκάβη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία της Ιούς Βουλγαράκη. Την Τετάρτη 19 και την Πέμπτη 20 Ιουλίου έρημη της Κικής Κερκέζη στο Δασάκι της Παναγούδας. Το Σάββατο 22 Ιουλίου, Σφίκες του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Ιουλίου, Μύδια του Ευρυπίδη στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Την Τετάρτη 2 και την Πέμπτη 3 Αυγούστου, Ηλέκτρα του Σοφοκλή στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Κυριακή 6 Αυγούστου, Συζητώντας Πληγές στην υπόγεια στοά της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μία παραγωγή του Διπεθέ Καβάλας. Την Τετάρτη 9 Αυγούστου, Βάκχες του Ευρυπίδη στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Αυγούστου, Ιδίπου Στήρανος του Σοφοκλή στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Κυριακή 20 Αυγούστου, Παραμύθι χωρίς όνομα σε σκηνοθεσία της Κάρμεν Ρουγκέρι στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Ενώ την Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Αυγούστου, Διαδρομή 404, μία παραγωγή του Διπεθέ Καβάλας και της νέας διευθύντριας Εύας Οικονόμου Βαμβακά. Την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26, Βατράχια του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Κυριακή 27 Αυγούστου, Ιδίπου σε Επικολωνό του Σοφοκλή στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Τρίτη 29 και Τετάρτη 30 Αυγούστου, στην Παλιά Μουσική, συνελήφθη Μαϊμού που δεν χωρούσε πουθενά. Δευτέρα 4 και Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, μέχρι το καλοκαίρι, στο Παλιό Κολυμβητήριο. Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με την Πιέτα στο Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου. Παράλληλα θα γίνουν και διάφορες δράσεις την Δευτέρα 10, 17 και 24 Ιουλίου, όπου θα είναι παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού για παιδιά. Η Εύα λοιπόν, πέρα από την παρουσίαση σημαντικών παραστάσεων έργου του αρχαίου και του κλασικού δραματολογίου, επιδιώκει να μας φέρει σε επαφή και με αυτό που εντυπωσιάζει την ίδια από το νεότερο θεατρικό ρεπερτόριο. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε έργα του Ευρυπίδη, Σοφοκλή, Αριστοφάνη, καθώς και κείμενα του Ντάριο Φω, της Πινελόπης Δέλτα, της Κικής Κέρζελη, του Κωνσταντίνου Παπαχαράλαμπου και του Χαρούκι Μουρακάμι. Οι παραστάσεις θα δοθούν στην ορχήστρα και στη σκηνή του Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, στην αυλή του 10ου Δημοτικού Σχολείου, στο δασάκι της Παναγούδας, στην υπόγεια στοά της Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην Παλιά Μουσική, στο Ανοιχτό Κολυμβητήριο, στο Πάρκο Φαλήρου, ακόμη και μέσα σε λεωφορεία. Θα είναι μεγάλη η διαδρομή και με πολύ καλή παρέα, που θα ξεκινήσει με το έργο που μέσα σε λίγες ημέρες θα διδαχθούν και θα μας παρουσιάσουν νέοι ηθοποιοί, ξεσκεπάζοντάς τους αφανείς ήρωες, στους οποίους είναι αφιερωμένο το φετινό φεστιβάλ. Και η πρώτη παράσταση πραγματικά είναι από τους εφήβους, οι οποίοι παρακολούθησαν όλη τη διάρκεια του χειμώνα, σεμινάριο το οποίο για πρώτη φορά διενεργήθηκε υπό τη διεύθυνση της Εύας Βαμβακά και της Μαρίνας Τσελεπή. Η δουλειά είναι ενθουσιασμένη όλη, αυτό μπορώ να μεταφέρω βασικά, και έτσι 6 και 7 Ιουλίου ξεκινάμε με αυτή τη δουλειά. Θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους και μια θεατρική παράσταση στο 10ο Δημοτικό Σχολείο. Οι έφηβοι, οι οποίοι θέλαμε να δώσουμε, σε αυτούς θέλαμε να δείξουμε μια προσοχή και νομίζω ότι έγινε μια καλή αρχή και θα υπάρχει συνέχεια. Το φεστιβάλ έγινε με δουλειά συλλογική, κυρίως της Εύας Βαμβακά, επιλογές των έργων και κυρίως το αφιέρωμα και οι παραστάσεις του Διπεθέ Καβάλας κατά τη διάρκειά του, που είναι αφιερωμένο στους αφανείς ήρωες. Είμαι ενθουσιασμένη που είμαστε εδώ στην έναρξη αυτού του φεστιβάλ. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και η χαρά που νιώθω, αλλά έχω πάρα πολύ καλούς συνοδοιπόρους συνολικά.
και κάτω και πάνω και δεξιά και αριστερά και παντού. Οπότε είμαι ευλογημένη και ευτυχισμένη που ξεκινάμε σήμερα όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε όλοι. Το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στους αφανείς ήρωες, γιατί αυτό που δεν ξέρουμε όταν βλέπουμε μία παράσταση είναι πώς οι άνθρωποι χρειάζεται να δουλέψουν για αυτή. Αυτό ήταν η έμπνευση. Ότι εμείς βλέπουμε δύο ηθοποιούς, τρεις ηθοποιούς και λέμε πω, είναι πολύ λαμπερή, είναι γνωστή, είναι καλή, δεν είναι. Αλλά δεν ξέρουμε πόσοι πολλοί άνθρωποι, συνήθως λέμε ότι ένα χωριό ανθρώπων έχει κινητοποιηθεί και δουλεύει πίσω από αυτούς. Και όπως αυτό συμβαίνει σε μια παράσταση, αυτό συμβαίνει σε οτιδήποτε. Σε μια εγχείρηση, σε ένα σπίτι που φτιάχνεται, σε έναν δρόμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι στη σκιά. Και αυτό το φεστιβάλ θα προσπαθήσει να τους δώσει λίγο φως. Καταλάβαμε τι εστί θέατρο, τις δυσκολίες κυρίως που έχει. Γιατί τώρα στο μυαλό μας ήταν κάτι έτσι ωραίο και απλό ίσως, αλλά μας δείξαν ότι δεν είναι τόσο απλό, αλλά γι' αυτό είναι και τόσο ωραίο. Μου αρέσει να καταλάβουμε αυτό. Λοιπόν, και εγώ πήγα ξεκάθαρα τυχαία στο σεμινάριο, αλλά δεν το μετανιώνω καθόλου. Δηλαδή, τα πράγματα που κέρδισα και ό,τι έζησα μέσα από το σεμινάριο δεν θα τα είχαν με τίποτα. Δηλαδή, νιώθω πάρα πολύ καλά γι' αυτά. Σίγουρα αν ξαναγίνει θα πάω 100 φορές, δηλαδή θα δώσω τα πάντα για να ξαναπάω. Είναι η καλύτερη περίοδος του 23, δηλαδή αυτό είναι το 23, το What If. Και ένα ακόμα μεγαλύτερο ευχαριστώ, γιατί μας έδειξαν ότι το να ασχολείσαι με το θέατρο μπορεί και να μην είναι τόσο ουτοπικό στις μέρες μας και ότι αξίζει να κυνηγάμε κάποια πράγματα. Και έτσι νομίζω όλοι μας, λίγο ή πολύ, μας μπήκε λίγο παραπάνω η ιδέα να ασχοληθούμε με αυτό και να το αγαπήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Μου φαίνεται φανταστική, είμαι ενθουσιασμένη, χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάει το φεστιβάλ. Είμαι πολύ περήφανη για το πρόγραμμα και για όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτό και ανυπομονώ να ξεκινήσει και πραγματικά. Είδαμε ότι πλήθος κόσμου ήρθε εδώ να παρακολουθήσει την συνέντευξη τύπου ώστε να δει το πρώτο δείγμα γραφής σας, έτσι. Ναι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πραγματικά και είμαστε χαρούμενοι και νιώθουμε και περήφανοι που βλέπουμε το όνομά μας εδώ, γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι και μέχρι τώρα γινόταν καταπληκτική δουλειά και φέτος που είναι ένα καινούριο ξεκίνημα, όλα αυτά που μας ανέλησαν εδώ οι πρωταγωνιστές της διοργάνωσης φαίνονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Προσπαθήσουμε να είμαστε παρόντες όσο περισσότερο γίνεται και φυσικά. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι πρόκειται για μία από τις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Βόρεια Ελλάδα, σε όλη τη χώρα. Και είναι επιλογή μας να στηρίζουμε αυτές τις εκδηλώσεις και εδώ με το Φεστιβάλ των Φιλίππων, το κάνουμε και με το Φεστιβάλ Δοδόνη στα Γιάννενα, που είναι και αυτή μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση. Και δεν μένει παρά να ευχηθούμε καλή επιτυχία.